Πάνω έτοιμο, πάνω! Out. Έλα. Ίστα ζήλε, ίστα βούρα, άιτε! Εδώ του Μιροσταβλιβιτς. Καλαμάτα είναι μπροστά. Θα γίνει το σούτ από μακριά πάνω τα δοκάρια. Καλή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος με αυτό το μακρινό σούτ του Κουιρουκίδη. Μεγάλη περιοχή, αλλά το φάουλ εκτελέσει και τελικά με πάσα προς τα πίσω για τον Μάκο. Δεν είναι καλή δική του παλιά. Πέρασε η μπάλα πάντως Βουκμίροβιτς. Εντυπωσιακή ενέργεια το σούτ στην κλειστή γωνία. Η επέμβαση δωρίστη σε κόρνερ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις κατάφερε η ΑΕΛ να πατήσει στην μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Θα δοκιμάσει εδώ με σέντα του Καρανή κατά δεξιά. Η κεφαλιά είναι καλή του Ντάοντα, αλλά αδύναμη. Μπάλας προς τα πίσω. Πρόσεκτη πάσα. Κλέβει ο Αλεξόπουλος. Έγινε και ένα φάουλ. Αφήνει σωστά το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής για τη συνεχίζει την επίθεση για την Καλαμάτα. Με τον Σεργίδη από τα δεξιά. Σέντρα βαθιά. Βγαίνει και διώχνει ο Ρίστιτς. Ενώ ήταν έτοιμος από πίσω να εκτελέσει ο Βουκμίροβιτς. Είναι ορμή και ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που τους λέει είναι ότι ηρεμήστε. Ας δούμε την προσπάθεια. Να δούμε την προσπάθεια του Σεργίδη πάνω. Γύρισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του και φωνάζει. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου για την ΑΕΛ. Ασούμπρε. Ωραία πάση στο κενό χώρο για τον Ντάοντα. Ο οποίος κοντάφτει μόνος του. Χάνει την ισορροπία του και χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ για να τελειώσει τη φάση μόνος απέναντι στον Στεφανάκο. Μέχρι και ο αντίπαλος τρατοφύλακας το λυπήθηκε, πήγε και του έδωσε το χέρι. Είναι εξαιρετική η πάσα του Ασούμπρε στο κενό χώρο. Φεύγει από κανονική θέση ο Ντάοντα. Είναι σε δύσκολη γωνία, ακόμη και αν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Δεν ήταν σίγουρο γκολ. Αλλά βλέπετε πως
θα σκάψει το χορτάρι. Είπαμε ότι δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Νουνίτς. Τώρα έχει καλωθήσει μακριά τη μεγάλη περιοχή ο Μάκος και κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα ο αρχηγός της Καλαμάτας. Βγαίνει μπροστά μα και τους παίκτες η Καλαμάτα, η πάσα του Βουχμίροβιτς. Αλεξόπουλος έψαξε για στήριγμα, σουτ γκολ! Δεύτερο γκολ για τον Αλεξόπουλο, δεύτερο γκολ για την Καλαμάτα στο 72. Εξαιρετικό τελείωμα στη δεξιά γωνία του Ρίστιτς. Από το σημερινό σκόρερ της Καλαμάτας, ο οποίος είναι φανερό ότι σήκωσε το κεφάλι ψάχνοντας να δώσει κάποια πάσα. Κατάλαβε ότι δεν είχε ακολουθήσει κάποιος συμπαίκτης του στη μεγάλη περιοχή και ενώ τον είχαν κλείσει οι αμυντικοί της ΑΕΛ, κατάφερε να περάσει το σουτ προς την εστία και να σημαδέψει σωστά στη δεξιά γωνία για να νικήσει τον Ρίστιτς και να γράψει το 2-0. Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Ξαναβλέπουμε πώς. Από την πάσα του Βουκμίροβιτς, ο Κολιάς έχει χάσει το μαρκάρισμα του Αλεξόπουλου. Στο βάθος είναι και ο Φατιόν. Ο Αλεξόπουλος βλέπετε εδώ θα σηκώσει το κεφάλι. Βλέπει ότι δεν έχει την πάσα. Κάνει το σουτ έχοντας πλησιάσει αρκετά την εστία του Ρίστιτς. Ωραίο διαγώνιο σουτ στη δεξιά γωνία για το 2-0. Τρελάθηκε και πάλι ο σκόρερ, όπως συνέβη και μετά το πρώτο γκολ. Άλλωστε μας μετέφερε και ο Πάνος Μάλαμας ότι αυτά ήταν τα πρώτα του γκολ στη φετινή σεζόν. Ασούμπρε. Στη μεγάλη περιοχή ο Ιβοριανός κρατάει. Θα χρειαστεί ένα στήριγμα εκεί. Έπεσε στο έδαφος υπό την πίεση, αλλά βρήκε χώρο για να γυρίσει τη σέντρα. Αναγκάστηκε να πετύξει πολύ ψηλά για να φτάσει στην κεφαλιά ο Ντάοντα και δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά. Στο έδαφος υπάρχει φάουλ υπέρ του Αλεξόπουλου. Από τον Γκόλια, θα δει δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Γκόλιας. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχουμε αποβολή για το center back της ΑΕΛ. Μένει με 10 η ομάδα της Λάρισας για τα λίγα λεπτά που απομένουν. Είχε και άλλο ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα για το οποίο θα μπορούσε να κατεκρίσει η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα τη δει εδώ γιατί κοίταζε την μπάλα. Σήκωσε το πόδι για να διώξει. Δεν κατάλαβε ότι από πίσω ερχόταν ο Αλεξόπουλος. Δεν το έχει κάνει εσκεμμένα. Αλλά από τη στιγμή που βρίσκει τον αντίπαλό του, δεν θεωρείται απλώς επικίνδυνο παίξιμο και έμεσο φάουλ. Δεν έχει άλλη αλλαγή, θυμίζω, το μάτς, ούτε για την ΑΕΛ, ούτε για την Καλαμάτα. Έχουν κάνει από μία αναγκαστική αλλαγή οι δύο ομάδες. Καλή σέντρα, Ντάοντα κερδίζει μία ακόμη κεφαλιά. Είναι η τρίτη μονομαχία που παίρνει στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του Στεφανάκου, αλλά και καλή περιοχή. Δεν έχει συμπαίκτη κοντά για στήριγμα. Προς τα πίσω η πάσα. Το σουτ. Κοντράρι μπάλα. Δεν μπορεί ο Στεφανάκος να μπλοκάρει σταθερά. Νούνιτς θέλει να μπει στη φάση και έχει έρθει από την κανονική θέση. Οπότε εδώ σταματάει η επίθεση για την ΑΕΛ. Έτσι πάσα δεν περνάει τον Ντάοντα. Κέρδισαν εδώ οι γηπεδούχοι. Έχουν ευκαιρία να κερδίσουν και χρόνο. Βγαίνει πάσα για τον Αλεξόπουλο από τον Βουκμίροβιτς. Πάει για τον χατρίκο Αλεξόπουλος και το κάνει. Τρία γκολ για τον Βαγγέλη Αλεξόπουλο. Από νέα σύστη του Βουκμίροβιτς, η Καλαμάτα φτάνει στο 3-0 και όχι μόνο δίνει πανηγυρικό τόνο στη σημερινή νίκη της, αλλά φτάνει και σε ένα σκορ που πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί στη ρεβάνς της Λάρισσας. Με αυτό το γκολ, στην τελευταία φάση του αγώνα, μόλις ακούστηκε και το τελευταίο σφύριγμα από τον Μαλούτα. Χάτρικ από τον Βαγγέλη Αλεξόπουλο, ένα παίκτη που δεν είχε σκοράρει ακόμη στη φετινή σεζόν και πετυχαίνει 3 γκολ σήμερα κόντρα της ομάδα της Super League. Στη φάση που ξαναβλέπουμε η πάση στο κενό χώρο από τον Βουκμίροβιτς, ο οποίος θυμίζω ότι είχε φτιάξει και το 2-0 για τον Αλεξόπουλο. Πολύ ψύχρεμα στο τελείωμα και αυτής της φάσης ο center for της Καλαμάτας. Εκτέλεσε τώρα με πλασέ με το αριστερό για να περάσει την μπάλα τον Ρίστιτς και να τη στείλει στα δίχτυα της ΑΕΛ για το τελικό. Καλαμάτα ΑΕΛ 3-0. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στο μεγάλο θριαμβευτή της σημερινής αναμέτρησης, τον προπονητή της Καλαμάτας, τον Βούζα. Όντως, Τάσο, ανέφερες νωρίτερα το προβάδισμα πρόκρισης που έπαιρνε η Καλαμάτα με το 2-0, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Βασίλη Βούζα, ότι το σημερινό είναι ένας θρίαμβος υπό την έννοια ότι είναι δύο ομάδες που τους χωρίζουν δύο κατηγορίες.
και αυτό δεν φάνηκε καθόλου στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω αντιδράσαμε πάρα πολύ καλά μετά την ήττα που είχαμε την Κυριακή. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, νομίζω ήταν μέσα στις δυνατότητες μας. Και πετύχαμε μια σημαντική νίκη. Μια ομάδα Καλαμάτα που της αρέσει να παίζει το επιθετικό ποδόσφαιρο, φάνηκε και σήμερα. Ποιο ήταν όμως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, η μαχητικότητα, η ένταση στο παιχνίδι, ποιο? Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δείξαμε μαχητικότητα. Ήμασταν νομίζω στις περισσότερες μονομαχίες κερδισμένοι. Παίξαμε και με την μπάλα κάτω, βγήκαν συνεργασίες. Θεωρώ ότι σιγά σιγά η ομάδα παίζει αυτό που μπορεί και χρειάζεται ακόμη λίγη υπομονή, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, το πρωτάθλημα είναι διαφορετικό και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Βασικός στόχος σας προφανώς είναι η άνοδος. Το κύπελλο έπειτα από το σημερινό, πού μπαίνει στη σκέψη σας? Θα το δούμε όταν θα πλησιάσει εκείνο το παιχνίδι, ανάλογα σε ποια θέση θα είμαστε και πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν είναι στόχος μας. Θέλαμε σήμερα να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να παίξουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να σταθούμε ανταγωνιστικοί και νομίζω το καταφέραμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Βούζα, και ενώ στο βάθος οι παίκτες του είχαν αγκαλιαστεί όλοι και έχει στηθεί ένα μικρό πάρτι στο κέντρο του γηπέδου από τους παίκτες Καλαμάτας για αυτή την ιστορική επιτυχία, θα μπορούσε να πει κανείς.